Οι συνταξιούχοι βρίσκονται εδώ σήμερα για να διαμηνήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχουν τις περικοπές, δεν αντέχουν την ακρίβεια και ότι τέλος πάντων απαιτούν να έχουν τις συντάξεις για τις οποίες πληρώσανε για να μπορούν να διαδώσουν εξωτερικών. Πρόσφατα στοιχεία επίσημα μας λένε ότι το 45% των συντάξεων είναι κάτω από τα 500 ευρώ. Αυτές οι συντάξεις λοιπόν που σε προηγούμενη περίοδο δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση του συνταξιούχου, έρχονται σήμερα να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης και εμείς εκτιμούμε ότι η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαφανίωση ένα μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων που ξεπερνάει το εκατομμύριο. Η πτώση περίπου είναι αυτή που παίρνουν κάτω από 500 ευρώ σύνταξη. Άρα λοιπόν το αίτημά μας για άμεση αύξηση της σύνταξης, άμεση και επαναφορά της στα προ της κρίσης επίπεδα, δεν είναι απλώς επίκαιρο, είναι μια ανάγκη αδύρυτη για να μπορέσει να επιβιώσει, να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι. Σε ποιο ποσό η αύξηση? Μιλάμε για κατώτερη σύνταξη σήμερα 650 ευρώ και βεβαίως καταγγέλουμε και θέλουμε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος κατάργησε την κατώτερη σύνταξη και θεσμοθέτησε την εθνική σύνταξη και την αναλογική, με αποτέλεσμα οι συντάξεις όλες να μειωθούν κατά 30-35%. Άρα λοιπόν έτοιμά μας είναι η άμεση αύξηση των συντάξεων, η κατάργηση του ΦΠΑ από τα είδη κρατικής κατανάλωσης, η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τα καύσιμα, γιατί δεν μπορεί οι συνταξιούχοι ή οποιοδήποτε άλλοι να καίνε χαρτί κουζίνας για να ζεσταθούν. Βρισκόμαστε σήμερα ξανά στον δρόμο του αγώνα για να διαμηνήσουμε στην κυβέρνηση ότι δεν νομιμοποιούμε τις περικοπές της συντάξης μας, ότι δεν αντέχουμε την ακρίβεια, δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα που θέλει να μας πετά κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, να τις διαμηνήσουμε ότι απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε. Πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας η κυβέρνηση μας διαβεβαίωνε ότι η ακρίβεια θα είναι προσωρινή. Τώρα μας λέει ότι η ακρίβεια που εξανεμίζει στην κυριολεξία της συντάξης μας είναι αποτέλεσμα της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία. Όμως εμείς θυμόμαστε ότι οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης είχαν αρχίσει να απογειώνονται από την προηγούμενη άνοιξη, ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου μας προκαλούσαν καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια από πέρσι το φθινόπωρο, ότι το πετρέλαιο της θέρμανσης στον περσινό Οκτώβριο είχε τιμή εκκίνησης 1,25 ευρώ από 0,95 τον Οκτώβριο του 20. Ζητάμε άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια. Η άμεση και γενναία αύξηση των συντάξεών μας δεν είναι απλά ρεαλιστικό αίτημα. Είναι επίγουσα ανάγκη για να μπορέσουν να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοί μας που μετά από την κατάργηση του ΕΚΑΣ οι συντάξεις τους δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ. Αυτό το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταγγείλουμε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι λαοί των δύο χωρών να μετρούν χιλιάδες απώλειες ανθρώπινων ζώων, κατεστραμμένες πόλεις και υποδομές. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς των δύο αυτών χωρών, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τους πολέμους δεν τους κάνουν οι λαοί. Τους πολέμους τους κάνουν οι τάξεις που κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας σε κάθε χώρα. Αυτοί που νησεύουν τον πλούτο που παράγουν οι λαοί. Αυτοί που τα συμφέροντά τους βρίσκονται σε συνεχή ανελήνευτο ανταγωνισμό, σε διαρκή σύγκρουση. Αυτοί που ο κάθε ένας με το δικό του αφήγημα προσπαθεί να συστρατεύσει το λαό της χώρας του κάτω από τη σημαία των δικών του συμφερόντων. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση που εμπλέκει ενεργά τη χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο, επιλέγοντας την πλευρά που δίθεν της επιβάλλουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ. Ψήφισμα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των εργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης. 31 Μάρτη
2022. Εμείς οι συνταξιούχοι που συμμετέχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, διαπιστώνουμε ότι πρώτον, μετά τις δεκάδες περικοπές των συντάξεων μας και την υπερφορολόγησή μας από τους εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις, το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου 43-87 του 2016 και την περικοπή του ΚΕΕΚΑΣ, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που διαρνιούσαν ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας, σήμερα, μετά και το τελευταίο κύμα ακρίβειας, αντιμετωπίζουν πλέον έντονο πρόβλημα επιβίωσης. Με ψίχουλα και ψέματα δεν θα συνδικαστούμε, όλα τα πλεμμένα θα διεκδικούμε. Δώστε λεφτά για την υγεία, κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκομεία. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, με μέτωπο κεφάλι παραγραμμή. Δώστε πίσω τα κλεμμένα νέμα, ο λαός τα έχει πληρωμένα. Δώστε λεφτά για την υγεία, κάτω τα χέρια απ' τα νοσοκομεία. Δώστε πίσω τα κλεμμένα νέμα.